Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου για την τιμητική πρόσκληση. Το θέμα μας είναι η καρδιακή νόσος και η νόσος COVID-19, πόσο σχετίζονται μεταξύ τους αυτά τα δύο. Φυσικά δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Λίγα λόγια για να ξεκινήσουμε, να μπούμε στο κλίμα. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο ιός SARS-CoV-2 προκαλεί την νόσο COVID-19. Η νόσος αυτή έχει εξελιχθεί από την αρχή κιόλας, έχει εμφανιστεί με χαρακτήρες πανδημίας. Τι εννοούμε χαρακτήρες πανδημίας? Εννοούμε ότι ξαφνικά προκύπτει μία πολύ μεγάλη ανάγκη, η οποία ήταν μη αναμενόμενη, για ανέβριση κρεβατιών σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Άρα χρειάζεται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και λόγω της μεγάλης έκτασης του αριθμού των ασθενών χρειάζεται να γίνει ανακατανομή των κλινών και φυσικά να εμπλακούν και γιατροί όλων των ειδικοτήτων. Ο ιός αυτός είναι ένας ιός με πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα, είναι ένας RNA ιός. Έχει πολύ μεγαλύτερη μεταδοτικότητα από το κύμα του SARS που είχαμε το 2003. Έχει πολύ μεγάλη σταθερότητα σε επιφάνειες, μεταδίδεται πολύ εύκολα από άτομο σε άτομο. Μπορεί να ανιχνευτεί και μία-δύο μέρες πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, ενώ η PCR εξέταση μπορεί να είναι αρνητική 10 με 15 μέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις βαρύτερης νόσου, όπου αρνητικοποιείται και την 20 ή την 25η ημέρα. Άρα, όλοι οι ασθενείς δεν έχουν ούτε την ίδια εικόνα, ούτε παρουσιάζουν τις ίδιες πιθανότητες για θετικό τεστ ή και για αρνητικό τεστ. Οι ασθενείς που έχουν παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, κυρίως αυτοί που έχουν ήδη μια εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, αποτελούν τον πιο ευαίσθητο πληθυσμό για να νοσήσουν από τον ιό αυτόν. Ο ιός αυτός είναι γνωστό ότι προκαλεί όχι μόνο λίμωξη στο αναπνευστικό, όχι μόνο πνευμονία, η οποία μπορεί να έχει και μια πολύ βαριά μορφή με την εικόνα του ARDS, αλλά προκαλεί ταυτόχρονα και επιπλοκές από όλα τα άλλα όργανα με κύρια εκδήλωση, κύριο ενδιαφέρον από το καρδιαγγειακό σύστημα. Φυσικά, οι παράγοντες του καρδιαγγειακού κινδύνου, το ανδρικό φύλο, η αυξημένη ηλικία, οι ασθενείς με υπέρταση, με διαβήτη ή με αυξημένο BMI, με παχυσαρκία, είναι αυτοί οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι. Οι ασθενείς οι οποίοι θα νοσήσουν από τον ιό αυτό μπορεί να παρουσιάσουν πρόβλημα από το καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ πριν ήταν απολύτως υγιείς. Αυτό μπορεί να εμφανιστεί είτε με θρομβοεμβολικά επεισόδια, είτε με τη μορφή μυοκαρδίτιδας ή ακόμα και αρρυθμίων. Συγκριτικά με τις προηγούμενες επιδημίες από κορονοϊό, το κύμα του SARS είχε πιο πολλά επεισόδια, πιο πολλούς ασθενείς με επεισόδια υπότασης, μυοκαρδίτιδας, αρρυθμιών ή και ευνηδίου καρδιακού θανάτου, ενώ με το MERS είχαμε πιο πολλά περιστατικά με μυοκαρδίτιδα και καρδιακής ανεπάρκειας. Εδώ, στην περίπτωση του καινούριου αυτού ιού, οι αυτοψίες που έγιναν αρχικά έδειξαν μία διήθηση του μυοκαρδίου από μονοπύρινα φλεγμονώδη κύτταρα. Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν πιο συχνά αυξημένες τιμές μυοκαρδιακών ενζήμων, ενδεικτικές μυοκαρδιακής βλάβης. Πολλές οι μελέτες που έχουν γίνει, μια μελέτη έδειξε σε 416 ασθενείς, έδειξε ότι το 20% των ασθενών παρουσίαζαν εξ αρχής μυοκαρδιακή βλάβη. Μία άλλη μελέτη ανέδειξε ότι οι ασθενείς που είχαν υψηλότερα επίπεδα τροπονίνης, TAP, είχαν και περισσότερα ποσοστά, μεγαλύτερα ποσοστά θανάτου, ενώ και οι πιο βαριά άρρωστοι είναι αυτοί που εμφάνιζαν πιο συχνά επεισόδια αρρυθμίων. Γνωρίζουμε όλοι ότι η είσοδος του ιού στον οργανισμό μας, μέσα στα κύτταρα, γίνεται μέσω των υποδοχέων του άξονα του μετατρεπτικού ενζήμου της αγκιοτενσίνης. Πολλές οι θεωρίες αρχικά για το τι συμβαίνει με αυτούς τους υποδοχείς. Σήμερα γνωρίζουμε ότι
Μετά την είσοδο του ιού από στους υποδοχείς αυτούς και την είσοδο μέσα στο κύτταρο ενεργοποιούνται κυταροκίνες. Έχουμε μια καταιγίδα κυταροκινών, Ιντερλευκίνης 6, Ιντερλευκίνης 17, που όλες αυτές συμβάλλουν σε μια διάχυτη φλεγμονώδη αντίδραση, η οποία προσβάλλει εκτός από το αναπνευστικό, εκτός από τους πνεύμονες και όλο το καρδιαγγειακό σύστημα. Το αποτέλεσμα είναι να αποσταθεροποιούνται οι ήδη υπάρχουσες αθυρωματικές πλάκες και έτσι να έχουμε εκδηλώσεις πολλές φορές από το καρδιαγγειακό σύστημα με τη μορφή οξέων συμβαμάτων. Οι ασθενείς που αναπτύσσουν βαρύτερη νόσο είναι και αυτοί που πιο συχνά παίρνουν ήδη φαρμακευτική αγωγή για αρτηριακή υπέρταση. Αρχικά, όταν είχε πρωτοεμφανιστεί αυτός ο ιός, τους πρώτους 1-2 μήνες της εμφάνισής του, υπήρξαν πολλές απόψεις και θεωρίες ότι μήπως οι ασθενείς αυτοί, οι οποίοι λαμβάνουν ήδη μια φαρμακευτική αγωγή με αναστολή του μετατρεπτικού ενζύμου, της αγκιοτενσίνης, του άξονα δηλαδή, θα πρέπει να διακόπτουν την αγωγή αυτή. Όμως, όλες οι μελέτες, όλα τα δεδομένα και τα πειραματικά δεδομένα δεν έδειξαν ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα που φάνηκε ότι οι ασθενείς αυτοί οι οποίοι διακόπτουν την αγωγή τους έχουν και μια χειρότερη πορεία. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι οι ασθενείς αυτοί, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε αντικαταστατική αγωγή, δεν θα πρέπει, αν δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι φυσικά, να διακόπτουν την αντικαταστατική αυτή αγωγή τους. Περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας είναι μια άλλη εμφάνιση κλινική από το καρδιαγγειακό του ιού αυτού. Άρα μπορεί να εμφανιστεί μερικές ημέρες μετά από την εμφάνιση του εμπειρέτου και έτσι συσχετίζεται η ιογενής λίμωξη με την εμφάνιση της μυοκαρδιακής βλάβης. Πάλι εμπλέκονται όλοι οι φλεγμονώδεις μηχανισμοί, αυτός ο καταράκτης των κυταροκινών, που φαίνεται ότι επηρεάζει πολύ την λειτουργία του ενδοθυλίου. Αυτό εδώ είναι ένα διάγραμμα όπου φαίνεται σε αυτήν εδώ την εικόνα πώς εμπλέκει ο ιός πρακτικά όλο το καρδιαγγειακό σύστημα μέσω της φλεγμονής, της διάχυτης αυτής βλάβης που προκαλεί, που αρχικά εισβάλλει μέσω των υποδοχείων, του συστήματος της αγκιοτενσίνης, προσβάλλει τους πνεύμονες προκαλώντας μία διάχυτη φλεγμονή. Η φλεγμονή αυτή προσβάλλει τα ταφ λεμφοκύτταρα με ακόλουθη αύξηση των κυταροκινών και με ακόλουθη δράση στο ενδοθύλιο και στις αθυρωματικές πλάκες. Φυσικά, τα μυοκαρδιακά κύτταρα δεν είναι εκτός του παιχνιδιού αυτού. Εμπλέκονται και τα μυοκαρδιακά κύτταρα με βλάβη στη λειτουργία τους, με αποτέλεσμα ο ασθενής τελικά να εκδηλώνει, εκτός από εμφάνιση θρομβοεμβολικών επεισοδίων, εκτός από οξέα στεφανιαία επεισόδια, ακόμα και αριθμιολογικές καταστάσεις. Κλινικά, πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορική διάγνωση? Τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί τα συμπτώματα που εκδηλώνουν οι ασθενείς αυτοί από το καρδιαγγειακό τους δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα συμπτώματα των ασθενών χωρίς την νόσο COVID-19. Έτσι, πόνος στο στήθος μπορεί να υπάρχει, πόνος με την αναπνοή μπορεί να υπάρχει, συμπτώματα που μοιάζουν ή είναι εντελώς όμοια με τα συμπτώματα του οξέου στεφανιού συνδρόμου μπορεί και να υπάρχουν. Όμως, μπορεί να έχουμε και συμπτώματα από το αναπνευστικό. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της νόσου αυτή σε σχέση με όλα τα άλλα νοσήματα που γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι η όχι τόσο συχνή παρουσία δύσπνοιας. Δηλαδή ότι ενώ αυτοί οι ασθενείς πλήττονται καταρχήν και κατά βάση από το αναπνευστικό τους σύστημα, δύσπνοια εκφράζει ένα αρκετά μικρό ποσοστό συγκριτικά με τους καρδιοπαθείς ασθενείς όπως τους γνωρίζουμε και συγκριτικά με τους ασθενείς με λοιμώξεις του αναπνευστικού χωρίς την νόσο αυτή, έτσι όπως γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Και πραγματικά αυτό περιγράφεται σε διάφορες μελέτες. Σε μία μελέτη, όπως έχω σημειώσει εδώ, σε 1.100 ασθενείς στην Κίνα, φάνηκε ότι ένα ποσοστό λιγότερο από το 20% των ασθενών με COVID-19 είχαν δύσπνοια. Κάτι το οποίο αυξάνεται λίγο παραπάνω σε ασθενείς που μπαίνουν και νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
Αντίθετα, ο βήχας είναι ένα αρκετά συχνό σύμπτωμα, μπορεί να φτάσει από το 60 μέχρι το 80 περίπου της 100 και από αυτούς παραγωγικός είναι ένας στους τρεις. Ενώ η εικόνα ARDS σε ακτινογραφία φαίνεται σε ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς που θα χρειαστούν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ ο μέσος χρόνος εμφάνισης της εικόνας αυτής είναι περίπου από την πρώτη μέχρι την δεύτερη εβδομάδα. Η θνητότητα των ασθενών αυτών που εμφανίζουν ARDS, όπως είναι γνωστό και από άλλες περιπτώσεις, είναι αρκετά υψηλή, είναι πάνω από το 50%. Καρδιογενές σοκ μπορεί να εμφανίσουν αυτοί οι άρρωστοι. Ναι, βεβαίως και μπορεί να εμφανίσουν, όπως κάθε άρρωστος που εμπλέκεται το καρδιαγγειακό του σύστημα με κάποια δυσλειτουργία. Το βασικό είναι, όπως σε κάθε περίπτωση σοκ, έτσι και εδώ, να τεθεί η διάγνωση όσο γίνεται πιο γρήγορα και θα πρέπει να υπάρχει πάντα η ετοιμότητα και η υποψία ότι οι ασθενείς αυτοί είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν καρδιογενές σοκ και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα, καρδιογράφημα, υπερηχοκαρδιογράφημα, εργαστηριακός έλεγχος και φυσικά, αν υπάρχει δυνατότητα, και ο καθετηριασμός των στεφανιαίων αρτηριών. Τα πιο πιθανά αίτια του καρδιογενούς σοκ στους αυτούς τους αρρώστους είναι όχι τόσο η μυοκαρδίτιδα, η οποία είναι σε ποσοστά που περιγράφονται περίπου γύρω στο 20% με 25%, όσο κυρίως η σύψη, η βαριά λίμωξη. Αριθμία μπορεί να παρουσιάσουν αυτοί οι άρρωστοι. Ναι, παρουσιάζουν αρκετά συχνά και μάλιστα όσο πιο βαριά είναι η κλινική πορεία του αρρώστου, τόσο πιο συχνά είναι και τα επεισόδια των αριθμιών. Φαίνεται ότι οι ασθενείς που μπαίνουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας, δηλαδή και οι πιο βαριά αναπνευστικά άρρωστοι, είναι αυτοί που εμφανίζουν πιο συχνά αριθμίες, είναι αυτοί που εμφανίζουν πιο συχνά κολπική μαρμαριγή, είναι η πιο συχνή αριθμία και γι' αυτήν εμπλέκονται δύο παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί, τόσο η ραγδαία αυτή πλεγμονώδης αντίδραση του οργανισμού, η οποία είναι διάχυτη, όσο και η βαριά υποξυγονεμία. Έτσι, συμπτώματα ταχυκαρδίας ή βραδικαρδίας, καθώς και διαταραχές εισαγωγής, μπορεί και να υπάρχουν στους αρρώστους αυτούς, έχουν την ίδια κλινική εικόνα και έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τις άλλες περιπτώσεις των ασθενών non-COVID. Το καρδιογράφημα είναι χρήσιμο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, είναι χρήσιμο όπως είναι σε κάθε άρρωστο που εμφανίζει κάποια συμπτώματα που εμπλέκουν το καρδιαγγειακό σύστημα. Δεν αλλάζουν τα κριτήριά μας για τη διάγνωση των ασθενών αυτών με νόσο COVID-19. Τροπονίνη και BNP είναι από τους δύο δείκτες που χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά σε όλους τους αρρώστους που εμφανίζουν εκδηλώσεις από το καρδιαγγειακό και τι συμβαίνει με τους αρρώστους τώρα που έχουν νόσο COVID-19. Φαίνεται ότι οι αυξημένες τιμές σε αυτούς τους δύο δείκτες είναι πιο συχνές στους αρρώστους που είναι πιο βαριά άρρωστοι και με εικόνα ARDS. Αυτό μπορεί να εμφανιστεί είτε ως εκδήλωση, ως αποτέλεσμα μιας προϋπάρχουσας καρδιακής βλάβης ή de novo ως οξύ σύμβαμα από το καρδιαγγειακό. Μας ενδιαφέρει πόσο αυξημένη είναι η τιμή της τροπονίνης. Ναι, μας ενδιαφέρει. Έχουν βρεθεί ότι οι τιμές της τροπονίνης που είναι αυξημένες πάνω από 5 φορές του φυσιολογικού συνδυάζονται με μεγαλύτερο κίνδυνο για να αναπτυχθεί καρδιακή ανεπάρκεια, για να αναπτυχθούν επεισόδια αριθμιών και ταχυκαρδιών, υποξυγονεμίας, μυοκαρδίτιδας, φυσικά και καρδιακής ανεπάρκειας και σοκ. Ο υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος πάντοτε είναι χρήσιμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με το BNP, με το νατριουρητικό πεπτίδιο. Οι ασθενείς με ARDS έχουν πιο αυξημένες τιμές BNP, περισσότερο από άλλους ασθενείς. Και όταν εμπλέκεται και το καρδιαγγειακό σύστημα, τότε οι τιμές αυτές αυξάνονται ακόμα περισσότερο. Μπορεί και αυτό λοιπόν να βοηθήσει τόσο στην παρακολούθηση, όσο και στην αρχική αντιμετώπιση, για να δούμε αν η θεραπεία μας έχει αποτέλεσμα στους ασθενείς αυτούς. Τα D-dimers είναι χρήσιμα. Ναι, είναι χρήσιμα. Αν και στους περισσότερους ασθενείς που μπαίνουν βαριά νοσηλευόμενοι πια, με ανάγκη για οξυγονοθεραπεία στο νοσοκομείο ή και στη μονάδα εντατικής θεραπείας, πιο συχνά βλέπουμε αυξημένες τιμές, D-dimers, όμως συνήθως οι τιμές αυτές δεν είναι πολύ αυξημένες, είναι 1 έως 4 φορές το φυσιολογικό περίπου. Σε ασθενείς όπου αυξάνεται η τιμή αυτή πολύ περισσότερο, τότε
η πιθανότητα, ο κίνδυνος για κάποιο θρομβοεμβολικό επεισόδιο είναι πολύ μεγαλύτερος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται διερεύνηση, εάν και αυτό και εφόσον είναι όμως κλινικά δυνατό, γιατί η άρρωστη αυτή αρκετές φορές είναι αρκετά βαριά και η περαιτέρω διερεύνηση είναι αρκετά δύσκολη. Υπάρχουν πολλές μελέτες. Βρήκα ένα review στην βιβλιογραφία, αρκετά πρόσφατο, που περιλαμβάνει ένα σύνολο ασθενών και μελετών για την ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων στους ασθενείς αυτούς με νόσο COVID-19. Πρόκειται για μια ανασκόπηση από πολλές δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο. Φαίνεται λοιπόν ότι, όπως γνωρίζουμε, ότι όντως από τους παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη καρδιακών επιπλοκών στους ασθενείς αυτούς είναι η προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσος. Πιο συχνή φαίνεται ότι είναι η αρτηριακή υπέρταση. Φάνηκε λοιπόν από όλες τις μελέτες ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν αρτηριακή υπέρταση και αν έχουν και σαχαρόδη διαβήτη έχουν βαρύτερη πρόγνωση, έχουν περισσότερα συμβάματα, ενώ μια ιταλική αναδρομική μελέτη από την περιοχή της Λομπαρδία φάνηκε ότι οι ασθενείς με αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης εμφάνιζαν και περισσότερες εκδηλώσεις από τον καρδιαγγειακό και άρα είχαν και αυτή χειρότερη έκβαση. Και εδώ είναι οι ανασκοπήσεις των μελετών αυτών, όπου φαίνεται ότι σε αρκετές μελέτες σημαντικά ποσοστά από 20 έως και 40% των ασθενών παρουσίαζαν στις μελέτες αυτές οξία καρδιακή βλάβη, που δεν προϋπήρχε. Από τις κλινικές εκδηλώσεις των ασθενών αυτών με καρδιαγγειακά θέματα έχουμε την εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας, οποιασδήποτε αιτιολογίας και σοκ, την εμφάνιση αρρυθμιών, ισχυμίας του μυοκαρδίου και φυσικά έχουμε τους βιοδείκτες που είναι αυξημένοι. Καρδιακή ανεπάρκεια και σοκ έχουν περιγραφεί σε πάρα πολλές μελέτες. Σε μια από τις πρώτες μελέτες που είχαν ανακοινωθεί σε 191 ασθενείς, φάνηκε ότι η καρδιακή ανεπάρκεια ανέπτυξαν οι 44 και η θνητότητα ήταν 64%. Σε μια άλλη μελέτη, σε 68 ασθενείς που απεβίωσαν, το 58 πέθανε λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας, το 7% λόγω καρδιακής ανεπάρκειας και το 33% λόγω αναπνευστικής και καρδιακής ανεπάρκειας. Φαίνεται λοιπόν ότι οι ασθενείς αυτοί αναπτύσσουν αρκετά συχνά για τα δεδομένα καρδιακή ανεπάρκεια, κάτι που εμπλέκεται, όπως είπαμε και πριν, με παθοφυσιολογικά λόγω της υποξυγονεμίας της βαριάς που έχουν. Καρδιογενές σοκ αναπτύσσουν ή άρρωστοι? Ναι, ευτυχώς όχι σε πολύ μεγάλα ποσοστά, όμως αναπτύσσουν αρκετά συχνά, τα βλέπουμε όλο και πιο συχνά στις μέρες μας και φυσικά οι ασθενείς αυτοί έχουν και βαρύτερη πρόγνωση. Η θνητότητά τους είναι αρκετά υψηλή. Τέτοιες μελέτες έχουν περιγραφεί και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και από την Ευρώπη, κυρίως από την Γερμανία. Αυτές εδώ είναι οι μελέτες, είναι όλες στη διάθεσή σας, υπάρχουν όλες στο διαδίκτυο και φαίνεται πραγματικά τα ποσοστά 20 με 40% που αναπτύσσουν των ασθενών με COVID-19 που αναπτύσσουν οξία καρδιακή ανεπάρκεια είτε της αριστερής είτε της δεξιάς κοιλίας, κυρίως της αριστερής όμως. Αρρυθμίες. Φαίνεται από όλες τις μελέτες ότι όσο βαρύτερη είναι η πορεία των αρρώστων αυτών, τόσο πιο συχνές είναι οι αρρυθμίες τους. Η εμφάνιση της κολπικής μαρμαριγής είναι αρκετά συχνή, ίσως η πιο συχνή, ενώ η εμφάνιση κοιλιακών ταχυκαρδιών είναι η επόμενη σε συχνότητα αρρυθμία που εμφανίζεται. Σε μια αναδρομική μελέτη, μάλιστα, σε 187 ασθενείς, φάνηκε ότι η προϋπάρχουσα καρδιακιακή νόσος έχει αρνητική προγνωστική αξία και η αυξημένη τροπονίνη συνδυάζεται με επεισόδια κοιλιακής ταχυκαρδίας και με επεισόδια θανάτου. Αυτές εδώ είναι οι μελέτες και τα επεισόδια των αρρυθμιών που έχουν περιγραφεί σε όλες αυτές τις μελέτες παγκοσμίως. Μυοκαρδίτιδα. Φαίνεται από όλες τις αναδρομικές μελέτες
ότι τα επεισόδια μυοκαρδίτιδας είναι περισσότερο αυξημένα από αυτά που γνωρίζαμε πριν. Φυσικά, παθοφυσιολογικά εμπλέκονται οι μηχανισμοί του καταράκτη των ιντερλευκινών, των κυταροκινών, οι οποίες προκαλούν μία άμεση βλάβη με αύξηση των φλεγμονωδών κυτάρων στο μυοκάρδιο. Στεφανία Νόσος περιγράφεται στους ασθενείς αυτούς ως αποτέλεσμα τόσο της υπερπηκτικότητας όσο και της ρήξης των ήδη αθυρωματικών πλακών που ήδη έχουν αυτοί οι άρρωστοι. Όμως είναι γνωστή η νεοεμφανιζόμενη θρομβοεμβολική νόσος σε αυτούς τους αρρώστους, με επεισόδια είτε από το καρδιαγγειακό είτε από περιφερικά αγγεία. Αυτόματος διαχωρισμός της στεφανιαίας αρτηρίας περιγράφεται πολύ σποραδικά, ευτυχώς μέχρι τώρα. Είναι 3 τα περιστατικά που είναι δημοσιευμένα παγκοσμίως, από ό,τι μπόρεσα να βρω τουλάχιστον εγώ στο διαδίκτυο, και όλα αφορούν γυναίκες. Αυτά εδώ είναι τα περιστατικά που έχουν ανακοινωθεί παγκοσμίως. Εδώ βλέπετε επεισόδια, τα 3 περιστατικά με το κίτρινο του διαχωρισμού της στεφανίας αρτηρίας, καθώς επίσης και κάποια επεισόδια καρδιακού επιπομματισμού. Οι καρδιακοί βιοδείκτες περιγράφονται από όλες τις μελέτες ότι είναι αυξημένοι, τόσο η CK όσο η τροπονίνη όσο και το BNP είναι επηρεασμένα, όμως όλα αυτά φαίνεται ότι σχετίζονται ακόμα και με την αύξηση των δικτών φλεγμονής. Αυτό εδώ είναι το διάγραμμα που φαίνεται η αύξηση της τροπονίνης που παρουσιάζουν αυτοί οι άρρωστοι. Έτσι λοιπόν, συμπερασματικά, ο καταράκτης αυτός των κυταροκινών που ενεργοποιείται είναι ο πραγματικά υπέτειος για την μεγάλη βλάβη που προκαλείται στο ενδοθήλιο και σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού, με αποτέλεσμα την οξία εμφάνιση θρομβοεμβολικών επεισοδίων και με την εμφάνιση οξέως καρδιακών συμβαμάτων. Παράγοντες κινδύνου, όπως η υπέρταση, ο διαβήτης, τα άλλα όλα καρδιαγγειακά νοσήματα, μια προϋπάρχουσα καρδιακή ανεπάρκεια, για παράδειγμα, αλλά και το αυξημένο BMI, είναι από τους παράγοντες πρωταρχικά που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Οι συχνότερες εκδηλώσεις από το καρδιαγγειακό σύστημα είναι τόσο οι αρρυθμίες με τη μορφή της κολπικής μαρμαριγής, όσο και με την εμφάνιση της καρδιακής ανεπάρκειας, λιγότερο συχνά της μυοκαρδίτιδας και σε ένα ποσοστό ικανό, περισσότερο πιο συχνά από τη μυοκαρδίτιδα, του καρδιογενούς σοκ. Τα συμπτώματα αυτά, όταν εμφανίζονται στον ασθενή, πρέπει να αντιμετωπίζονται αρκετά γρήγορα, γιατί σε κάθε περίπτωση, όπως γνωρίζουμε, και στους ασθενείς COVID και στους ασθενείς non-COVID, αν δεν αντιμετωπιστούν πρόημα, έγκαιρα, τότε ο θάνατος είναι αρκετά συχνός. Ευχαριστώ πολύ.